Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε GTRP και συγκεκριμένα το βίντεο που θα παρακολουθήσετε είναι ένα απόσπασμα από το live stream που έγινε στο Facebook, στο PDT Project, τη σελίδα μας όπου κάνουμε καθημερινά live streams. Όπως βλέπετε προσπαθώ να ανεβάζω και εδώ περιληπτικά την ιστορία της Melanie, τα highlights. Παρ' όλα αυτά, όσοι θέλετε να βλέπετε ζωντανά τις περιπέτειες της Melanie, βεβαιωθείτε ότι θα πάτε να πατήσετε like στη σελίδα μας, το link θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή και να ενεργοποιήσετε έτσι ώστε να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Yes, να κάνουμε ένα car meet. Να κάνουμε καμιά κόντρα, να βγάλουμε λεφτά αφού δεν θες να σκοτώσουμε κάποιον. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τι θα κάνουμε στο παλέτο? Να. Okay. Μπορεί να βρούμε κανέναν να βάλει λίγα λεφτά. Θα βάλουμε κανονικά ή μαύρα, γιατί πάνω μου εγώ δεν έχω μαύρα. Εξαρτάται, η αλήθεια είναι στο λέω να βάλω μαύρα. Γίνεται παράνομη κόντρα. Λογικά οι δικοί μας το γράψαν. Τι έχεις πάθει και οδηγάς λίγο περίεργα? Ήσουν καλύτερος. Η αλήθεια είναι πως σκέφτομαι πολλά πράγματα. Λοιπόν, δώστε βάση, έχω μιλήσει. Θα πρέπει να μαζέψουμε 1 εκατομμύριο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 1 εκατομμύριο. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Έχω μιλήσει με άτομα να φέρουν τα κοντέινερ. Νέα παραλαβή. Καλάσνικο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 200 χιλιάρικα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλέψουμε αρκετά αυτοκίνητα. Ενδεχομένως να κάνουμε και καμιά ληστεία. Και γενικά, ό,τι μπορούμε να κλέψουμε, το κλέβουμε. Έχουμε 7 μέρες. Μέλανε, οι καινούργοι σου φίλοι έχουν χρήματα, να μου πεις. Δεν ξέρω αν είναι στην πόλη αυτή τη στιγμή κάποιος. Μπορεί, μάγκες. Στρίβε. Δεν έχει κοντρίτσα εδώ, τι στρίβε. Έχει. Τότε γιατί να φύγω, ρε μάγκες. Τίποτα άλλο καλά, με αυτό εδώ. Εννοείται. Ούτε Τέσλα, ούτε ηλεκτρικά, ούτε τίποτα. Έτσι. Μερσεντές. Δεν μου λες ρε μεγάλε ακούς. Τι στοιχηματάκι θα παίξουμε? 20 κάπα. 20 μέσα. Αλλά παιδί γενικά έχω κάνει πάρα πολλές κόντρες. Κανείς δεν βάζει 20, να ξέρεις. Αν θες να τρέξουμε δυο μας, τι να σου πω. Και θα βάλουνε 10 χιλιάρικα. Να ρωτήσω κάτι. Για να συμμετέχω πρέπει να πληρώσω. What the f***. Το θέμα είναι να πληρώσεις για να βγάλει. Καλά δεν έχει. Έχει μπουγκάτι και δεν έχει λεφτά. Δεν θα την έχει για πολύ ακόμα. Μενζίνη έχει, θα την πληρώσουμε. Με το που ακούνε ότι θα πληρώσουν, φεύγουν ρε φίλε. Να βγάλω το αυτοκίνητό μου να τρέξω κι εγώ ή θα έρθω να ζήσω? Τρέχεις. Και έτσι. Θα τρέξω. Θες να τρέξεις? Να βγάλω, δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Οκ, βάζω εγώ τη συμμετοχή σου. 20 χιλιάρικα. Οκ. Λοιπόν, θα τρέξω που τώρα 7. Θα τρέξω! Θα φάμε μια τέτοια, μια αεροπλανική, θα φύγουμε εκτός δρόμου, είμαι σίγουρη. Ποιο είναι αυτό είναι? Λοιπόν, όταν θα είναι κόκκινο ξέρω εγώ, θα γράψω ένα νόν εδώ στο κινητό μου, στο πράσινο φεύγουμε, οκ. Οκ. Έτσι να πάρω από όλους τα λεφτά. Λοιπόν, 30 χιλιάρια σου δίνω, έχω το Mitsubishi εκεί μου δεξιά. Έτοιμος. Οκ. Αυτό με επίθεση. Ωραία. Ναι, ρε. Εννοείται. Γερόμα. Μάλιστα. Οπα! Τι έγινε? Έλα, πρέπει να φύγει αδιάβαλος αυτός τώρα. Παναγία μου. Ωραία. Το 370 δικό σου ήταν, είχαμε. Ωραία, καλά. Νομίζω κάποιος πήρε τα μάξι μου. Το τράκαρε και πήγε εκεί πίσω, αλλά μετά δεν ξέρω που πήγε. Μάγκες, κάτι παίζει για να είναι ο τρέμουλος σε κόντρες. Παιδιά, δεν ξέρουν ποιος διοργανώνει τις κόντρες. Απλά βγάλαμε ένα tweet ότι... Βγάλαμε ένα tweet ότι γίνονται κόντρες. Δεν είπαμε ότι τις κάνουμε εμείς τις κόντρες. Οπότε ήρθε ο τρέμουλος και όποιος άλλος ήθελε να συμμετέχει σε αυτή την κόντρα. Θα τον κλείσω αυτόν. Το βλέπω εγώ, θα γίνω αεροπλανάκι. Ωμιτζί! Ποιος είναι αυτός μπροστά μου? Πρέπει να το περάσουμε! Δεν έρχεται κανένας, είμαστε καλά. Εντάξει, το έχω πάει καλά μέχρι στιγμής, έτσι. Θέλει πάνω απ' όλα ψυχραιμία και να μην τρέχεις πολύ γιατί μπορεί να χάσεις. Ποιος είναι αυτός και γιατί σταμάτησε? Δεν θέλω να μου το χαρίσετε. Βασικά παίζει να νόμιζε ότι ακυρώθηκε η κόντρα. Επειδή δεν βλέπει κανέναν πίσω του. Πιστεύετε θα νικήσω? Άμα νικήσω, πόσα λεφτά θα πάρω? Δεν ξέρω.
Αν και δεν παίζει δανεική σειρά, θα το λύσω σε κάποιο σημείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λούσω. Δείτε το! Παίζουν βρώμικα! Εντάξει, δεν ήταν δικός μας αυτός που είχε σταματήσει, αλλά άρα δεν παίζει να μ' άφηνε για να κερδίσω και να χαρώ. Πού πάει το Mercedes, ρε! Καλή βουτιά, καλή συνέχεια. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό ήταν άκυρος. Έλα ρε φίλε, γιατί γίνεται έτσι το αυτοκίνητό μου? Α, δεν έχω βάλει GPS, ξέρετε τι. Νομίζω ότι τα έχω μάθει βέβαια απ' έξω αυτή τη διαδρομή. Μέχρι το γκαράζ του αεροδρομίου. Γι' αυτό δεν είχα βάλει GPS. Πιστεύω ότι το είχα και χωρίς GPS, να ξέρετε. Αλλά είπα να μην το δοκιμάσω. Τόλουσα φουλ. Θα έχω χάσει πόσο χρόνο τώρα. Ξέρετε τι, μου φαίνεται... Α! Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ το RX-7 και φεύγει πάρα πολύ εύκολα, μου γυρνάει φουλ το τιμόνι. Έλα! Έλα! Μελανή! Τι? Φεύγουμε! Έχω όλα τα λεφτά εγώ! Οκ! Παίρνουμε τα λεφτά και φεύγουμε! Θεούλιδες! Θεούλιδες, πήραμε τα λεφτά Λονόρ και φύγαμε. Εξαφανιζόλ. Καλό κόλπο για να φαρμάρεις λεφτά. Πόσα λεφτά δεν βγάλαμε? Εγώ το είχα πιστέψει, νόμιζα ότι θα κάνουμε κόντρα. Ναι. Οδηγάω, ρε. Θες να οδηγήσεις? Άσε να σου φτιάξω. Έχω να το φτιάξω. Κακός, που εμπιστεύτηκαν. Πόσα λεφτά δηλαδή είναι? Παιδιά, δεν είναι δίκαιο, αλλά μας τον εμπιστεύτηκαν. Για τα λεφτά όλα. Κοντά στα 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα. Πού πηγαίνουμε? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε. Πάμε να κρυφτούμε. Πάμε να πάρουμε τα υπόλοιπα αμάξια και βγαίνουμε γύρω στην πόλη. Μάλιστα. Πρέπει να μαζέψουμε όσα περισσότερα γίνεται. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τι περιμένετε να γίνει στη συνέχεια της ζωής της Μέλανη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε ότι σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Όπως σας είπα και στην αρχή, στην περιγραφή θα βρείτε το link από το PDT Project, τη σελίδα όπου κάνουμε τα live streams με το GTRP. Και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!